την γιορτή του Γεωργίου Λαμπελέτ που ακούσαμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με αρχιμουσικό τον Ευθύμιο Καβαλιεράτο, κλείνει αυτή η πρώτη στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης σειρά προγραμμάτων αφιερωμένων αποκλειστικά στους Έλληνες συνθέτες σοβαρής μουσικής. Αφήσαμε πάρα πολλούς έξω. Τον συνθέτη του εθνικού μας ύμνου, το Μάντζαρο, τον συνθέτη του Ολυμπιακού ύμνου, το Σαμάρα, για να αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα από τους τόσους και τόσους συνθέτες της Επτανησιακής Σχολής. Τον Εζερίτη, το Βάρβογλη ή το Σκλάβο, για να αναφέρω τρία παραδείγματα συνθετών που δεν περιλήφθηκαν από την Εθνική Σχολή. Το Γιάννη Χρήστου, για να αναφέρω ένα παράδειγμα ενός μη ζώντος συνθέτη που ακολούθησε τις νεότερες τάσεις και δεν μπορέσαμε να περιλάβουμε. Μένουν πάρα πολλά να γίνουν. Η εκπομπή περιορίστηκε σε μη ζώντες συνθέτες. Και μου είπαν, Πολιτόπουλε, ασχολείσαι με τους πεθαμένους. Και απάντησα, ασχολούμαι με τους αθάνατους που δεν ανήκουν σε κανένα σύλλογο και κανένα σωματείο, δεν συμμετέχουν στις επιτροπές, δεν γράφουν στις εφημερίδες, δεν έχουν κανένα άλλο όπλο για την επιβολή του έργου τους από το ίδιο τους το έργο.